Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018. Ξεκινάμε με την ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Θα ξαναγκρινιάξω για τον καιρό, μπίλι μου. Σε λίγο θα το κάνω. Ο καιρός είναι φθινοπορεινός, αυτός που έπρεπε να είναι, αλλά πρέπει να αποφασίσει τι θέλει, ρε παιδί μου. Το πρωί έχει πολύ κρύο, το μεσημέρι σκάμε, υδρώνουμε, φοράμε τον κοντομάνικο και το απόγευμα πάλι θα κρυώσουμε. Δηλαδή, αποφάσισε λίγο. Αποφάσισε, παρακαλώ. Για όλα τα θέματα του Ηρακλή θα τα πούμε μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Θα είμαστε λίγο κουτσουρεμένοι. Γιατί θα έχει και παιχνίδι μπάσκετ. Θα συνδεθούμε αρκετές φορές με το Αλεξάνδριο, καθώς παίζει ο Άρης με την Ίζνη Νόβγκορωτ για το Champions League του μπάσκετ. Με Σταμάτη Μουρελή θα κάνουμε τις συνδέσεις. Προς το παρόν, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-libero@yahoo.gr. Σήμερα υπάρχει πάρτι και διαβάζω την ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10. Απόψε στις 9 στα γραφεία του Συνδέσμου θα βρίσκεται η ομάδα ποδοσφαίρου. Όλοι εκεί να τραγουδήσουμε για την Ηρακλάρα μας, να πιούμε τις μπύρες μας και να ακούσουμε punk μουσικές. The Punk Rock Party, Παρασκευή 28 του μηνός στις 9 στα γραφεία της Αυτόνομης Θύρα 10, Μητροπολίτου Γεναδίου με Ιστουνιανού γωνία, με σύσσωμη την ποδοσφαιρική ομάδα να δίνει το παρόν από τις 9 και μετά. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Η ποδοσφαιρική ομάδα, ως γνωστόν, δεν είχε αγωνιστική δράση. Το παιχνίδι Κυπέλλου έχει μεταφερθεί για την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου, 4:30 το μεσημέρι, πρώτα ο Θεός και καιρού επιτρέποντος, στην Νάξο με τη Θύελλα Καμαρίου. Υπάρχει όμως αγωνιστική δράση για συγκεκριμένο σκοπό, για την μνήμη του Θόδωρου Παπαδόπουλου, την Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου του νέου μήνα. 4:30 στο γήπεδο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Ο Ηρακλής θα παίξει απέναντι στην ΑΕΠ Οντίον Κατερίνης. Και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν άνθρωπο που φυσικά έζησε πάρα πολύ κοντά, τον αείμνηστο, τον συγχωρεμένο, τον Θόδωρο Παπαδόπουλο, και που φυσικά έδωσε πάρα πολλές μάχες και αγώνες εκτός γηπέδων. Όσον αφορά το ιδρυτικό σωματείο, τον θυμάμαι χαρακτηριστικά για πάρα πολλές περιπτώσεις να έρχεται από την Κατερίνη Αυθημερών, μπαμ, όπως λέμε, με τα κοιτάπια του, με τα τετράδια του, με τα έγγραφά του, γιατί ολόκληρος Ηρακλής ήταν εκεί μέσα, σε αυτά τα χαρτιά, τα οποία τα κρατούσε ως θεματοφύλακας και ήταν πολύ κρίσιμες τότε οι γενικές συνελεύσεις. Φαντάζομαι τώρα και ο ίδιος είναι πιο ήρεμος που βλέπει ότι η ομάδα προχωρά. Ανέβηκε γρήγορα και αισιοδοξεί για τη Super League. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος είναι στη γραμμή μας και συγχωρέστε με που σας είχα ώρα στη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να είσαι καλά. Η εικόνα αυτή δεν μου φεύγει από το μυαλό. Που, νομίζω δεν κάνω λάθος. Στην κυριολεξία κρατούσατε ολόκληρο τον Ηρακλή σε εκείνα τα τετράδια, έτσι. Σε εκείνα τα χαρτιά που φέρνατε μαζί σας συνέχως. Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Γινότανε κάτι, μαζευτούμε χαμός 8 η ώρα στο Κατσάνιο. Έβλεπε τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ερχόταν από την Κατερίνη, έφερε το ντοσιέ και έλεγε: Παιδιά, εδώ είναι, αυτά είναι. Εντάξει, ήταν και πολλά και βαριά, έτσι. Όσο περνάει ο καιρός, λαφρώνει. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, βέβαια. Δύσκολες στιγμές ήταν, πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, δεν το συζητάμε. Εντάξει, είναι στιγμές δύσκολες τις οποίες... Και μεγάλο βάρος και για εσάς φαντάζομαι ήταν τότε. Ναι, σίγουρα. Ήταν πάρα πολλές φορές που ένιωθα να πνίγω. Είχα αρκετά θέματα και με την ψυχολογία μου και με την οικογένειά μου μέσα στο κρύβο, γιατί ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ πιεστική, επειδή ασχολούμαι χρόνια και αντιλαμβανόμουν ότι μπορεί να γίνει αν δεν υπάρξει συνέχεια. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και είχα αγχωθεί πάρα πολύ. Ευτυχώς πέρσι τα πράγματα αλλάξαμε. Δηλαδή αυτό που προσπαθούσα να πει σε όλους, ότι ο Ηρακλής δεν είναι αυτό που βλέπουμε μόνο στο γήπεδο, είναι το ιδρυτικό σωματείο, είναι η συμμετοχή των ίδιων των ανθρώπων του Ηρακλή. Δηλαδή δεν είμαστε ένα νούμερο, ένα σημείο όπως πολλές φορές έτεχνος κάτι το περνάμε. Ναι. Είμαστε μια ιστορία, μια ιδέα, ένα σύνολο ανθρώπου, πιστεύουμε σε κάτι, το ακολουθούμε, το υποστηρίζουμε. Δεν έχει να κάνει με το όνομα, δεν έχει να κάνει με το νούμερο, έχει να κάνει με τις αρχές αυτού του συλλόγου. Και όταν αυτό έτσι παίρνει σάρκα και οστά μέσα από μια παρέα που μεγαλώνει,
μπορεί ο σύλλογος να βλέπει αισιόδοξα το μέλλον, γιατί δεν πρόκειται να κινδύνεις ποτέ όταν υπάρχουν άνθρωποι που τον αγαπάνε και τον υπηρετούν. Είναι απλά τα πράγματα. Το έδειξε πέρσι το παράδειγμα, αυτό η όλη ιστορία μάλλον μας έδειξε πέρσι, ότι με αυτόν τον τρόπο τα καταφέραμε. Πέρασε ένας χρόνος, η ομάδα ανέβηκε κατηγορία και αυτή η παρέα που προσπάθησε να, αυτό που λέμε, να είναι ο θεματοφύλακας της ιστορίας του Ηρακλή, βρήκε και τη λύση πριν από μερικές μέρες, ακολουθώντας όλες αυτές τις διαδικασίες που πρέπει, δηλαδή να έρθει να γίνει ΠΑΕ και να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος θα βάλει τα χρήματά του και να είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας η οποία θα συμμετέχει στα πρωτάθληματα. Νομίζω ότι μόνο δικαίωση. Και επαναλαμβάνω, όχι γιατί ο σύλλογος πήγε τόσο πολύ καλά αγωνιστικά, γιατί λειτουργήσε όλο αυτό το πράγμα. Και θα έχει συνέχεια την άλλη Τετάρτη με την έκτακτη Γενική Συνέλευση. Και εκλογές που έρχονται. Και θα γίνουν εκλογές, δηλαδή όλο αυτό που προβλέπει ο κανονισμός. Θα έχουμε συμμετοχή, θα ακούσει ο κόσμος πάρα πολλά πράγματα. Είναι αυτό που λέμε, ο σύλλογος ζει, υπάρχει, αναπνέει, συνεχίζει. Και θυμάμαι και εσάς και τον Νίκο τον Βαφιάδη που ακολούθησε και πήρε τη σκυτάλη, την προεδρική, αν μπορώ να την πω έτσι, στο ιδρυτικό σωματείο, να λέτε συνεχώς ελάτε να γραφτείτε, ελάτε να γραφτείτε, ελάτε να γραφτείτε. Και αποδείχθηκε ότι και με τον πυρήνα του κόσμου, του οπαδικού και της Αυτόνομης 3-10 και του υπόλοιπου κόσμου που αποφάσισε ναι να κατέβουμε στην τρίτη εθνική κατηγορία και με την προσπάθεια του ιδρυτικού σωματείου, αποδείχθηκε το ελάτε να γραφτείτε, το πόσο πολύ μας κράτησε ζωντανούς και ήταν μια αφετηρία, έτσι, για να έρθει η ομάδα εδώ. Ναι, έτσι είναι. Επίσης, γελάω γιατί αν ο Νίκος ο Βαφιάδης αντιλαμβανόταν το τι εγχείρημα θα πήγαινε να κάνει, ίσως να μην το επιχειρούσε. Ευτυχώς δεν το είχε καταλάβει τότε, οπότε μπήκε μπροστά και βέβαια... Το τι παραλάμβανε. Ναι, και τα υπόλοιπα παιδιά όλα. Ήταν μια έτσι, προσπάθεια τρομερή και νομίζω ότι δικαιώθηκαν και αυτοί και είναι και πολύ ικανοποιημένοι. Και να σας πω και κάτι άλλο που το σκεφτόμουν χρόνια. Ναι. Ο Ηρακλής δεν έχει ανάγκη μόνο που είπαμε από ποδοσφαιριστές, έχει και από στελέχη, από παράγοντες, ενώ παράγοντες επαγγελματίες, ενώ παράγοντες οι οποίοι να μπορούν να συνεχίσουν, να πάρουν κάποια απόσταση. Δηλαδή, εγώ επειδή είχα μια φοβερή επικοινωνία και συνεργασία σχεδόν κάθε βράδυ με τον Κατσαμπή, λόγω όλης αυτής της κατάστασης. Άλλος ήταν ο Κατσαμπής όταν ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε και άλλος είναι σήμερα. Πλέον είναι ένα στέλεχος που δεν του κάνει κανένας χάρη για την Αγία, γιατί ξέρει πράγματα, καταστάσεις, ετοιμάζει την ομάδα στα χαρτιά, πώς θα αγωνιστεί το Σαββατοκύριακο, προετοιμάζει θέματα. Δηλαδή, νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία είχαμε και αποτελέσματα. Ο Σάγης ο Χατζόγλου, ένας άνθρωπος που δεν είχε ξανασχοληθεί με παραγωγικά, είναι ένας τέλεχος σήμερα της πολύ αξιόλογου της ΠΑΕ. Ο Φάνης ο Ντουτιάρης δεν είχε ασχοληθεί και αυτός ποτέ. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν ασχοληθεί. Μέσα από την τριβή τους λέτε, σε αυτή τη διάρκεια. Ακριβώς. Μα εγώ έψαχνα πέρσι τέτοια εποχή ανθρώπους, παράγοντες, να μιλήσουμε κάποιους. Ναι, είχαν απομακρυνθεί πάρα πολύ από το σύλλογο. Οπότε νομίζω μέσα από αυτήν τη διαδικασία βγήκε μια νέα γενιά παραγόντων που μπορούν να δώσουν στον Ηρακλή πράγματα. Και βλέπω ότι συσπηρώνονται και άλλοι. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Η οικογένεια μεγαλώνει, εξειδικεύονται, μαθαίνουν πράγματα. Νομίζω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Μιας και το λέτε, πρόσφατα είχατε κι εσείς μια επαφή, γνωριστήκατε με κάποια, αν όχι όλα τα μέλη του Δέλτα Σίγμα, και επειδή ο κόσμος κάποιους εξ αυτών δεν τους γνωρίζει, τους γνωρίζει πλέον ως ονοματεπώνυμα, τι έχετε έτσι αφουγκραστεί από την επαφή που είχατε, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είναι αναγκασμένος ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής να έχει αγκαλιά το ιδρυτικό σωματείο για πολλούς και διάφορους λόγους, έτσι. Και είναι αναγκασμένο και το ιδρυτικό σωματείο να έχει αγκαλιά την ΠΑΕ. Σωστά. Να αγκαλιάζονται όλοι μαζί. Έτσι είναι τα πράγματα. Καταρχήν ήταν... Γιατί την οποιαδήποτε, συγγνώμη κύριε Παπαδόπουλε, την οποιαδήποτε απορία έχει κάποιο νέο μέλος Δέλτα Σίγμα για την ΠΑΕ, για τα χρέη, για το ένα, για το άλλο, γιατί κάνουμε με αυτό το χαρτί, τι κάνουμε με το άλλο, ποιο θα ρωτήσει, το ιδρυτικό σωματείο θα ρωτήσει. Λογικό. Αυτούς τους ανθρώπους ασχολήθηκαν και νομίζω ότι ήταν η φυσιολογική εξέλιξη. Δέχτηκα ένα τηλέφωνο στο οποίο ανταποκρίθηκα πάρα πολύ. Δεν σας κρύβω ότι με κολάκευσε και ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν
κατά αυτόν τον τρόπο, αφού η έδρα της εταιρείας σε φορολογικά και σε άλλα πράγματα που έχουν σχέση με την εταιρεία είναι προς το παρόν ακόμα η Κατερίνη, υπήρξε μια συνεργασία πολύ ωραία. Με εντυπωσίασε ο τρόπος που ρωτούσαν, το ενδιαφέρον, ο τρόπος που άκουγαν είναι το κυριότερο. Υπήρξε ένας σχεδιασμός, ή τουλάχιστον κάποιες προτάσεις από την πλευρά μου που νομίζω τις ακούσανε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ουσιαστικά στο κομμάτι της διαχείρισης των χρέων. Δεν νομίζω αν χρειάζεται να λέμε παραπάνω πράγματα από αυτήν την ιστορία. Okay. Οι άνθρωποι ξέρουν πλέον τι θα κάνουν. Αυτό που με κάνει να είμαι αισιόδοξος είναι ότι είναι άνθρωποι της πιάτσας, του εμπορίου, είναι μέσα στην παραγωγική διαδικασία, αυτό που λέμε πεζοδρόμιο, και είναι όλος ο σχεδιασμός τους βασίζεται ότι ο σύλλογος πρέπει να λειτουργήσει πολύ ψηλά στάνταρ για εταιρεία, με όλο εκείνο το προσωπικό του, συνεργάτες που θα πρέπει να είναι εξειδικευμένοι και να έχουν μια υψηλή μόρφωση και εμπειρία. Αυτό είναι το κυριότερο, γιατί από το 12 που είμαι εγώ στον Ηρακλή, για πολλούς λόγους, πρώτα οικονομικούς έτσι, γιατί δεν μπορείς να φέρεις στελέχη αν δεν τα πληρώσεις, και μετά αν θέλετε για διάφορους άλλους λόγους, δεν έγινε ποτέ, και επειδή είμαι άνθρωπος του γράψε σβήσε και περισσότερο και λιγότερο του αγωνιστικού, ήταν κατά την δική μου άποψη έτσι ένας λόγος στην οποίο υπήρχε ένα απώλεια εσόδων, υπήρχε μια τσαπατσουλιά, δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα οικονομικά. Όλα αυτά βλέπω ότι αλλάζουν. Αλλάζουν και σας εξήγησα για ποιο λόγο. Είδα νέους ανθρώπους, είδα ανθρώπους με όρεξη, με μεράκι, και βέβαια ένιωσα ότι αυτοί οι άνθρωποι ακουμπάνε και πάνω σε έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει όλα αυτά όσα συγκεντρώνται, γιατί υπάρχει η οικονομική δυνατότητα. Αυτό λοιπόν με κάνει αρκετά αισιόδοξο. Με όλα όσα έχουμε τραβήξει και όλα όσα έχουμε περάσει και πλέον δυσκολευόμαστε να εμπιστευτούμε, δεν θα ήθελα να σας ρωτήσω αν νιώθετε ότι ο Ηρακλής είναι σε καλά χέρια ή όχι, γιατί είναι παρακινδυνευμένο το οτιδήποτε και αν πούμε. Όχι γιατί δεν εμπιστευόμαστε αυτό που είναι τώρα, γιατί έχουμε καεί από κάποιους άλλους, γι' αυτό το λέω. Ωραία. Εγώ επειδή είμαι μιας άλλης άποψης, ότι θα πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Αυτό ναι, εννοείται. Σου λέω, δέξε Γιώργο, κανένας αυτή την εποχή δεν έρχεται με τον τρόπο που ήρθε ο κύριος Παπαδόπουλος να καταθέσει ζωντανά 320 χιλιάρια. Ναι. Δέξε, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε. Μέχρι πριν λίγο καιρό η ΠΑΕ ξέραμε όλοι πώς ιδρυόταν, πώς γινόταν τα μεταρχικά κεφάλαια, πώς ήταν το βάλε-βγάλε. Επειδή σου είπα ξανά ότι είμαι άνθρωπος που ξέρω πολλά πράγματα, αυτός λοιπόν ήρθε σήμερα σε μια εποχή που υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, με capital control, με ιστορίες, έβαλε 320 χιλιάρικα. Επίσης αυτός, για να λέμε και κάποια πράγματα για να μας είναι ο κόσμος, έβαλε κάποια χρήματα στο σύλλογο για να βοηθήσει. Περίπου 100.000 ευρώ, βέβαια. Ναι, και είπε δεν τα θέλω. Στην αντίστοιχη περίοδο και εποχή στην οποία ο Θόδωρος, για να φτάσουμε και στο Θόδωρο, ήταν άρρωστος, διαπραγματευόταν με τον Παπαθανασάκη και διαπραγματευόμουν εγώ περισσότερο να εκπληρώσω πράγματα, ναι. Το τελευταίο χαρτί, το οποίο όποιος θέλει το έχω στα χέρια μου, γιατί είχε βάλει χρήματα, έτσι, 60, 70, 100, δεν θυμάμαι πόσα, στο ξεκίνημα δηλαδή, εκεί στην αλλαγή πάνω, ζήτησε με ιδιωτικό συμφωνητικό να θεωρηθούν αυτά τα χρήματα ένα δάνειο προς τον Θόδωρο Παπαδόπουλο σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η αγοροπολισία της, δεν περάσουν στα χέρια του μετοχές, γιατί δεν υπήρχε αγοροπολισία, και ζήτησε σαν εγγύηση του δανείου να μπει εγγύηση το σπίτι του Θόδωρου. Λοιπόν, αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος. Και εκεί πάνω ο Θοδωρής του πέταξε τα συμβόλαια και του είπε δεν θέλω και τίποτα. 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 Και η συναλλαγή των χρημάτων που πιθανά να έπαιρνε ο Θόδωρος αν τελείωνε αυτή η ιστορία ήταν κάποια πολύ λίγα χρήματα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο θέμα της υγείας του με τα νοσοκομεία και τις νοσοκλινικές. Προτίμησε λοιπόν το τίποτα, για να μην πει σε αυτήν τη λογική, στην οποία σήμερα, σε ένα παρόμοιο παράδειγμα, ο αντίστοιχος κύριος Θανάσης Παπαδόπουλος έρχεται και λέει τα χαρίζω. Άρα λοιπόν μόνο αισιόδοξος μπορεί να είσαι. Ναι. Ναι, αυτό, που είπα, αυτό που είπα για να μην παρεξηγηθώ είναι ότι πράγματα. Έχουμε καεί κυρίως με το παράδειγμα του Παπαθανασάκη με αυτό που ακολούθησε τη δεύτερη και τρίτη χρονιά, γι' αυτό το είπα έτσι προς Θεού. Τα δείγματα γραφής του Παπαδόπουλου είναι πολύ ενθαρρυντικά και μακάρι να συνεχίσει έτσι, δεν το συζητάμε. Μαζί του είμαστε. Και επίσης, εντάξει, μπορεί και εγώ να κάνω λάθος, δεν το λέω, αλλά βλέπω το πώς περπατάει μέχρι σήμερα. Και η στελέχωση είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που είπατε, κύριε Παπαδόπουλο, ότι είδατε ανθρώπους που νιώθουν τι κάνουν.
Ναι, είναι βασικό. Και δεν μπήκαν για να μπουν, γιατί είχαμε και πολύ παλιά και τέτοια παραδείγματα. Ας πάντων, εγώ δεν θα μπω σε αφισβολήσω. Σου είπα, εισέπραξε ένα κλίμα πολύ θετικό, ανθρώπους τεχνοκράτες, οπότε είμαι πολύ αισιόδοξος μέχρι εκεί, ας πούμε. Είναι και τα πέφτει λόγους και εμένα. Από την ώρα που σας είπα καλησπέρα μέχρι και τώρα, δεν σας κρύβω ότι έχω μπροστά μου τη φωτογραφία του Θόδωρου Παπαδόπουλου. Και απορώ πως πέρασαν πραγματικά 3 χρόνια. Μου φαίνονται πάρα πολλά. Θα γίνει αυτό το φιλικό. Κάνατε και το μνημόσυνο, ήταν πρόσφατα. Και ναι, όπου ήρθε και εκπροσώπησε από τον Ηρακλή, έτσι όπως μου είπατε. Βεβαίως. Υπήρχε κόσμος από την οικογένεια του Ηρακλή, ήταν πολύ ευχάριστο αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, εμείς επειδή, όταν λέω εμείς, εννοώ με τον Βάμπη τον αδελφό του, επειδή βλέπαμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα με τις αναβολές του Κυπέλου, ναι. Μίλησε ο Μπάμπης με τον κύριο Μυροφορίδη για να βρουν μια φόρμουλα ή να του πει ότι αν υπάρχει πρόβλημα να μην βγούμε από το πρόγραμμα κτλ. Και με εντυπωσίασε το γεγονός ότι όχι, δεν αλλάξανε το φιλικό, προτιμήσαν να αλλάξουν κάποιο άλλο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι τέλος πάντων, ρε παιδιά, άλλαξε στον Ηρακλή. Έστω από αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Δεν σου κρύβω σήμερα με τον κύριο Κατζαμπής να μου πει αν υπάρχει και όρος περισσότερο στο γήπεδο, στον οποίο θα προπονηθούν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που δεν θα παίξουν, διότι θα έρθουν όλοι να τιμήσουν τον Θόδωρο. Αυτά είναι μικρές λεπτομέρειες, τις οποίες όταν σέβεσαι την ιστορία σου, σημαίνει ότι σέβεσαι το σύλλογο που είσαι, σημαίνει ότι εκτιμάς και αγαπάς και μόνο μπροστά μπορείς να πας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Δεν το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι ένα τεράστιο μέγεθος, το οποίο θα έρθει να παίξει με μια πολύ μικρή ευσυνική ομάδα. Η χειρονομία και η κίνηση και αυτό τιμά όχι μόνο τον σύλλογο και τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές και τον κύριο Μυροφοβίδη και τον κύριο Κατζαμή και τη διοίκηση. Νομίζω ότι έχουμε, ελπίζω να έχουμε μπει σε μια διαφορετική περίοδο. Από αυτό το ονοματεπώνυμο όμως και αυτό το γήπεδο που έχει το όνομά του πλέον, ξεκίνησα κάποια πράγματα και νομίζω όλοι δεν το ξεχνάνε. Δεν το ξεχνάμε, δεν αλλάζει η ιστορία. Και μακάρι να ήταν εδώ. Κάποιοι το ξέχασαν. Κάποιοι το ξέχασαν, λέτε. Κάποιοι το ξέχασαν. Όχι για σήμερα για τον Ιρακλή, δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω ότι ο καθένας στη ζωή του με τις πράξεις του δείχνει και την πορεία του. Ναι. Θα σας πω το εξής, γιατί αφού μιλάμε για τον Θόδωρο, σιγά σιγά περνάνε τα χρόνια να μαθαίνω πράγματα. Ο Θοδωρής, το τελευταίο εξάμηνο, τότε που η ομάδα έκανε πρωταθλητισμό και έβγαινε, ήταν να βγει στην κατηγορία επί Νίκου Παπαδόπουλου. Είχε ένα βαλιτσάκι με τα σύνεργα, το πήγαινα εγώ. Αν μας σταματούσε κανένας στον δρόμο, θα γελούσαμε στον δρόμο. Εντάξει, είχε γίνει 63 κιλά, είχε μείνει και όμως ερχόταν και έπαιρνε ζωή. Ας προφερώ λοιπόν ότι από σε εκείνη την χρονική στιγμή, στην οποία μετά από 6 μήνες πέθανε και όταν ερχόταν και έβλεπε τον Μπουκουβάλα, τον Χουάντερσον, τον Νίκο και πώς τα παιδιά τον αντιμετωπίζανε, έπαιρνε ζωή. Και γινόταν άλλος άνθρωπος. Κατέβαινε κάτω στα αποδυτήρια πριν το μάτς. Μάλιστα φτάνοντας, δεν το ξεχάσω, ήταν τόσο ταλαιπωρημένος, ο Κώστας Πιλακίδης τον έπαιρνε λίγο μέσα, του έκανε τις ενέσεις του, τον έκανε και μετά έβγαινε έτσι με χαρά για να... γιατί ήταν αυτό που αγαπούσε πάρα πολύ. Σε κάποιο παιχνίδι, στην Εθνική Οδό με πήρε κάποιος παράγοντας Ρέκη και με είπε μην τον ξαναφέρεις κάτω γιατί βλέπουμε ότι έχουν ψυχολογικό πρόβλημα τα παιδιά, δεν μπορούν να αντικρίζουν αυτή την εικόνα. Δεν του είπα τίποτα, δεν του είπα ποτέ αυτό το πράγμα σε κανέναν. Από τα νεύρα μου ήθελα να κλάψω. Πήρα εγώ την ευθύνη και τον κατέβασα και πήγα. Και το θυμάμαι τώρα κάποια γεγονότα, γιατί δεν σου λέω πόσο σέβεσαι κάποιους ανθρώπους. Ναι. Και ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι εκεί του περιβάλλοντος. Και βέβαια κανένα από τα παιδιά και κανένας από τους προπονητές δεν είχε κανένα πρόβλημα. Φυσικά. Τον αγκάλιαζαν, φυσικά. Τον φιλούσαν και θεωρώ ότι είχε, υπέρναν και δύναμη. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και αν είχε πάρει μια παράταση η ζωή του Θοδωρή ήταν από την αντιμετώπιση αυτών των παιδιών. Το θυμάμαι που το είχατε πει τότε και εσείς και ο αδερφός του κ. Μπάμπης Παπαδόπουλος ότι κέρδισε 6 μήνες από την πορεία από της ομάδος και έζησε παραπάνω αγκαλιάζοντας παίχτες, το θυμάμαι. Δεν το ζήσατε, παιδιά, εδώ απίστευτες. Μας το πήγαμε στον Πανιόνιο, το καταλαβαίνεις, 63 κιλά άνθρωπος. Στο κύπελο. Το πήγαμε στο κύπελο, στο κύπελο. Με το αμάξι πίσω, με ένα μαξιλαράκι. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται. Και τι μάτι ήταν αυτό, με τα πέναλτι. Και ο άνθρωπος έπαιρνε ζωή. Και βέβαια εδώ, προς τιμή, όλων αυτών των παιδιών που σας είπα, ο Κουβάλα, ο Χουάρτες, ο Κουρτούλιδη, Περόνε, Ρωμάνο, το είχαν καταλάβει, το καταλαβαίνανε για αυτοί και
το δίνανε περισσότερο, το νιώθαν ότι το θέλει και του δίνανε περισσότερο αγάπη. Ναι. Εντάξει, είναι, εγώ έχω την άποψή μου για αυτά τα παιδιά. Ο κόσμος μπορεί να έχει την άποψή του για το πόσο καλοί ποδοσφαιριστές είναι, αλλά εγώ ξέρω πόσο καλά παιδιά είναι. Και εντάξει, και μετά το θάνατό του συνεχίζουμε να έχουμε επαφές. Θα θυμηθώ που ήρθε αυθημερών από τα Γιάννενα ο Μιχάλης. Απίστευτο. Επαγγελματία ποδοσφαιριστής που έκανε 2 ώρα προπόνηση και 4 ώρα ήταν στο μνημόσυνο. Ναι, και έτρεχε από τα Γιάννενα για να προλάβει. Φοβερό. Λοιπόν, εκείνη η ομάδα λοιπόν, επειδή είχε αυτές τις βασικές αρχές, προχώρησε. Σήμερα λοιπόν αυτή η καινούργια ομάδα που παρότι είναι επαγγελματίες και παρότι έχουν γυρίσει κάποια από αυτά τα παιδιά. Εντάξει, βεβαίως. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και για τον αγωνιστικό κομμάτι, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά εκείνης της εποχής. Και με Μυροφορίδη. Εντάξει, αυτός ξέρει να το διαχειρίζεται αυτό το πράγμα. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι και, και το δείχνει. Δύο ερωτήματα που είναι λίγο... Αναγκάζομαι να τα ρωτήσω γιατί τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είστε ο άνθρωπος που τα γνωρίζει απ' έξω και ανεκδοτικά αυτά τα δύο. Γιατί αρκετός κόσμος, καλός ή κακός, κύριε Παπαδόπουλε, ασχολείται με αυτά τα ερωτήματα. Το τι πρέπει να γίνει και πότε μπορεί ο Ηρακλής να αποκτήσει το 10% το περίφημο για να αποκτήσει ένα άλλο τμήμα, όπως λέγαμε εδώ και χρόνια. Και το δεύτερο, το περίφημο, το ΑΕΠ, αν μπορεί να γίνει κάτι, να φύγει. Και πότε φεύγει, και πώς φεύγει, κτλ. Το 10% επειδή πλέον έχουν εκπαιδευτεί όλος ο κόσμος του Ηρακλή να είναι λογιστές, γραμματείς, φαρισαίοι, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Το 10% θα το αποκτήσει την πρώτη αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Φαντάζομαι ότι από το καλοκαίρι και μετά θα γίνει η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, εφόσον θα είμαστε στην ομάδα της Super League. Υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνει η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Μέχρι τότε έχει περιθώριο ο σύλλογος για να έχει τις προϋποθέσεις να αποκτήσει το 10% να ιδρύσει ένα τμήμα. Και το ίδιο ισχύει για το δεύτερο κομμάτι. Δεν θέλω να πω, δηλαδή, να φύγει το ΑΕΠ, το οποίο δεν έμεινε έτσι από αδιαφορία ή από έλλειψη χρόνου κάποια στιγμή διάβαση κτλ. Εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Έγινε με στρατηγική παρέμεινε, γιατί ο σύλλογος έπρεπε να ξεπεράσει κάποια νομικά θέματα από κάποιους τύπους που τον αγαπάνε πολύ γύρω-γύρω. Κατάλαβα και ποιο. Από και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Κάποια πράγματα δεν λέγονται, κάποια πράγματα λέγονται. Εάν μέσα από την πορεία μου το 12 μέχρι σήμερα ο κόσμος του Ηρακλή μπορεί να με εμπιστευτεί, και γιατί πιστεύω ότι ήμουν πολύ ειλικρινής και δεν διαψεύτηκα πουθενά, σας λέω ότι το καλοκαίρι, επειδή έχω αποκτήσει και μια εξειδίκευση, έχω κάνει 2-3 τέτοιες περιπτώσεις συλλόγων, θα είναι και το ουσιαστικά το κλείσιμό μου σε αυτό που λέγεται ενασχόλησή μου με τα κοινά του Ηρακλή. Θα το κάνω και δηλαδή και θα σταματήσω πλέον να ασχολούμαι. Μετά κερκίδα μόνο, αποκλειστικά. Έχω αποθυμένα πολλά για την κερκίδα. καλή αρχή τότε. Άντε να ξεκινήσει και κανένα μάτς, γιατί έχουμε να δούμε πολύ καιρό. Έτσι, με όλο αυτό που γίνεται, ούτε φιλικά δεν μπορούμε. Δηλαδή, να αναβλήθηκε και με τον Απόλλωνα Λάρισας που θα γινόταν. Γιατί πήγε πίσω το κύπελλο, έγινε όλο αυτό. Κάθε εμπόδιο σε καλό, κάθε εμπόδιο σε καλό. Μακάρι, εγώ θέλω να σας πω ότι την Δευτέρα περιμένουμε όλο τον κόσμο στο κύπελλο. Και όποιος θέλει, ναι. Νωρίτερα θα προγραμματοποιηθεί και ο αγιασμός των συλλόγων. Προσπαθούμε με τον Πάπη έτσι να μαθανούμε καλοί οικοδεσπότες με ένα κέρασμα, έτσι ένα καλωσόρισμα. Θα θέλαμε να μαθείτε και ελπίζω να όποιος κόσμος μπορεί να έρθει. Με το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπαμε και θα τα πούμε και από κοντά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά. Είπαμε αρκετά μετά από πάρα πολύ καιρό. Νομίζω έπρεπε να μιλήσουμε για πολλά πράγματα και είπε και αρκετά που ίσως στον πολύ κόσμο δεν είναι γνωστά. Και καλώς θεωρώ έπραξε ο κύριος Παπαδόπουλος και φυσικά για τον Θόδωρο Παπαδόπουλο, τον συγχωρεμένο, για την μνήμη του, το φιλικό, θυμίζουμε 4:30. Όποιος μπορεί να δώσει το παρόν στο γήπεδο Θόδωρος Παπαδόπουλος στην Κατερίνη. Γρήγορα σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με σταμάτη Μουρελή που μας περιμένει στο Αλεξάνδριο. Επιστρέψαμε στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Θα κάνουμε παρενθέσεις από εδώ και πέρα με Αλεξάνδριο Μέλαθρο και σταμάτη Μουρελή. Έχει ξεκινήσει το μάτς στο Παλέ Άρης Νίζνη Νόβγκοροντ 6-13. Προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Ο Άρης που είχε κερδίσει, αν θυμάμαι καλά, με ένα καλάθι. Μας τα πει σε λίγο στα μάτς Μουρελής με λεπτομέρειες. FM και είναι το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue libero@yahoo.gr. Έχω παρκαρισμένα κάποια θεματάκια
για να τα πούμε σε λίγο κατά τη διάρκεια της εκπομπής μέχρι το τέλος αυτής. Την καλησπέρα μου στον αδερφό ημών Λευτέρη. Πού είσαι ρε Λευτέρη μου? Άντε, μάζεψε και τους άλλους να κάνουμε κανένα κονέ. Λοιπόν, πάμε στα μάτια Μπουρελή, 6-13 βλέπω μπροστά μου. Nova Sports 1 τηλεοπτικά. Ραδιοφωνικά ακούμε τώρα το Στάμα από το Αλεξάνδριο. Έλα στα μάτια. Στο μπάσκετ περιμένουμε εξελίξεις. Τώρα οι εξελίξεις θα αφορούν τον Άλεξ Άκερ. Πολύ καλή περίπτωση από τον Απόλλωνα Πάτρας. Φαίνεται να είναι κάπως ζεστό το πράγμα. Και αυτό μεταφέρεται και από την πλευρά του καλαθοσφαιριστή. Οι εξελίξεις θα έχουν να κάνουν και με ψηλό και εκεί το ψάχνουν. Θα δούμε. Στο αγωνιστικό κομμάτι υπάρχει αυτό το τουρνουά του Πολυγύρου. Τέταρτο τουρνουά μπάσκετ αγάπης που θα συμμετέχει και ο Ηρακλής. Αύριο στις 6, όχι σήμερα είναι αυτό, την ομάδα της Γέφυρας. Μετά το Σάββατο, αύριο είναι ο τελικός στις 5, συμμετέχει η ομάδα της Γέφυρας, η ομάδα από τον Πολύγυρο και η Ευρώπη Πευκοχωρίου. Εντάξει, είναι ένα τουρνουά προπονησιακού χαρακτήρα θα λέγαμε. Πολύ πολύ σοβαρά τεστ, πολύ δυνατά παιχνίδια για τον βολεϊκό Ηρακλή. Με τη δευτεραθλήτρια Βουλγαρίας, την Μοντάνα, μια πολύ δυνατή ομάδα, και την Πυρίν, μια Πυρίν που έχει αντιμετωπίσει ούκο λίγες φορές ο Ηρακλής πολλά χρόνια τώρα, σε στάδιο προετοιμασίας. Είναι πολύ θετικό σε σχέση με πέρυσι που η ομάδα δίνει δυνατά φιλικά, έχει αυτή τη δυνατότητα, χτύπα ξύλο, δεν υπάρχουν και τα προβλήματα τα περσινά με τραυματισμούς και οτιδήποτε άλλο. Αναχώρησε σήμερα για το Ραζλόγκ όπου θα προπονηθεί. Αύριο θα παίξει με την δευτεραθλήτρια Βουλγαρία στη Μοντάνα και την Πυρίν στη συνέχεια. Ο Ηρακλής που θα ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις του με ντέρμπι εκτός έδρας την Τρίτη σε λίγες μέρες. Θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία και το Σαββατοκύριακο, όχι αύριο, το επόμενο δηλαδή 6-7 Οκτωβρίου, οι δρόμοι οδηγούν στη Μίκρα. Σαββατοκύριακο εκεί και Σάββατο και Κυριακή παίζεται η πρόκριση στις 4 καλύτερες ομάδες του League Cup. Και λέω 4 καλύτερες γιατί δεν υπάρχει φέτος Final Four. Ο Ηρακλής θα πάει λοιπόν να παίξει την Τρίτη σε λίγες μέρες εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ και μετά το Σαββατοκύριακο θα παίξει με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης το Σάββατο και με την ομάδα της Κομωτινής που ανέβηκε φέτος μετά από 20 χρόνια στην Α1 την Κυριακή. Αν κάνει το 2-2, μπορεί να κερδίσει και τον ΠΑΟΚ την Τρίτη, έτσι δεν το αποκλείουμε. Ο πρώτος του ομίλου που έχει Ηρακλή, ΠΑΟΚ, Εθνικό Αλεξανδρούπολης και Κομωτινή περνά στις 4 του League Cup και ο δεύτερος καλύτερος. Αν στο κακό σενάριο ιτηθεί από τον ΠΑΟΚ και κερδίσει Εθνικό Αλεξανδρούπολης και Κομωτινή, σίγουρα θα είναι δεύτερος και λογικά σε σχέση με τους άλλους ομίλους θα περάσει στους 4. Εκεί όπου θα είναι η ημιτελική κανονικά μέσα έξω και τελικό μέσα έξω για την πρώτη κούπα της χρονιάς. Έχουμε ανακοίνωση από την Ακαδημία. Από την Ακαδημία του Ηρακλή, να το λέω και σωστά, γιατί ένας καλός μου φίλος μου λέει δεν υπάρχουν ακαδημίες, υπάρχει Ακαδημία. Από Δευτέρα 1 Οκτωβρίου το πρόγραμμα προπονήσεων των Ακαδημιών διαμορφώνεται ως εξής. Η ανακοίνωση το έλεγε των Ακαδημιών. K16 στους Χορτατζίδες, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, 4.30 με 6, προπονητής Μάριος Χατζιαντονίου. K14 στους Χορτατζίδες, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, 4.30 με 6, προπονητής Δημήτρης Γαλανός. K12 Χορτατζίδες, Τετάρτη με Παρασκευή, 4.30 με 5.30, προπονητής Βασίλειος Αγγελού. K10 στους Χορτατζίδες, Τετάρτη ως Παρασκευή, 4.30 με 5.30, Μανώλης Χασεκίδης. K8, οι Μπόμπιρες εκεί που αυτή είναι η καλύτερη ομάδα. Στους Χορτατζίδες Τετάρτη ως Παρασκευή 4.30 με 5.30 με Βασίλη Αγγέλου. Οι εγγραφές συνεχίζονται στα γραφεία του Συλλόγου στη Μίκρα για τους πιτσιρικάδες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 10 με 6, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, τηλέφωνο 23 11 829 171. Έχουμε Σταμ? Σε λίγο. Ωραία. Την καλησπέρα στη φίλη την Ατάσα. Δεν έχω ενημέρωση ακόμα, Ατάσα μου, για το αν το ΠΑΟΚ Ηρακλής στο Βόλεϊ την ερχόμενη Τρίτη είναι τηλεοπτικό. Μακάρι να είναι. Να το δει ο κόσμος. Το Άρης Νίζνη Νόβγκορο έχει γίνει 11-20, 1-25 πριν το
τέλος της πρώτης περίοδου. Όπως έλεγα πριν από λίγο, Τρίτη με ΠΑΟΚ εκτός έδρας, Σαββατοκύριακο. Εκεί δεν χρειάζεται να ρωτάμε. Εντάξει, για σένα που είσαι στην Νότια Ελλάδα, φυσικά θα ενδιαφερθείς. Αλλά για τον περισσότερο κόσμο, η Μίκρα μας και σας περιμένει το Σαββατοκύριακο. Έτσι, και με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και με την Κομωτινή. Δεν ξέρω αν έχουν βγάλει και ώρες να το τσεκάρω, γιατί το μεσημέρι που είδα δεν είχαν βγάλει τίποτα, μόνο ημερομηνίες των αγώνων. Ο ΠΑΟΚ που θα υποδεχτεί και την Κομωτινή στην πρώτη αγωνιστική και τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης στη δεύτερη αγωνιστική, λογικά θα τα κερδίσει και τα δύο. Μετά θα παίξει με τον Ηρακλή και ο Ηρακλής θα έχει τα τρία δικά του παιχνίδια. Παίζουν όλοι με όλους, έτσι. Αύριο είναι το ΠΑΟΚ Κομωτινή στις 5. Την Κυριακή είναι το ΠΑΟΚ Εθνικός Αλεξανδρούπολης στις 5. Την Τρίτη είπαμε το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Σάββατο και Κυριακή Ηρακλής Εθνικός και Ηρακλής Κομωτινή. Αν απορεί κανείς γιατί στριμώθηκαν όλα αυτά, υπάρχει η ευρωπαϊκή υποχρέωση του ΠΑΟΚ. Και μιας και λέμε για ευρωπαϊκή υποχρέωση, ο Παφιακός πρόσφατα κέρδισε 3-0 τον Ολυμπιακό. Αν λέει κάτι αυτό, για μένα λέει, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής, είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και φέτος έκανε μεταγραφές και έχασε σε αυτό το τουρνουά από την ομάδα της Κύπρου με 3-0 σετ, γεμάτα ήταν τα σετ, αλλά δείχνει ότι δεν είναι λιμό, συγγνώμη για την έκφραση, και ότι θα κοντράρει την Μπενφίκα, και το λέω όλο αυτό γιατί μας ενδιαφέρει ο νικητής του ζευγαριού στο παιχνίδι Παφιακός Μπενφίκα, το ποιος θα είναι τέλη Νοεμβρίου το πρώτο μάτς εκτός έδρας, είτε στην Κύπρο είτε στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα. Εκδρομάρα αυτή είναι, ωραία. Για τους τυχερούς που θα πάνε, τέλος πάντων. Και ο επαναληπτικός είναι του Αγίου Νικολάου, κάπου εκεί, 6 Δεκεμβρίου. 5 Δεκεμβρίου υπάρχει και το παιχνίδι Κυπέλου, η τελευταία αγωνιστική με τον Ατρόμητο. Τα συνδύασα όλα τώρα στο κεφάλι μου. Το Άρης Νίζνη Νόβγκορωτ είναι 11-20, 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Θα έχουμε ξανά σε λίγο τον Σταμάτη Μουρελή για να μας ενημερώσει. Τώρα το βλέπω και σε ένα σχόλιο ενός καλού φίλου του Γρηγόρη. Σήμερα για όσους δεν το πήραν χαμπάρι έπεσαν μπουνιές, μπουνιές όμως στην κυριολεξία, όχι χάδια, μπουνιές. Μεταξύ του Προέδρου του Ατρομήτου, του κ. Σπανού και ενός εκπροσώπου του Λεβαδιακού. Ναι, ναι, αυτού του Λεβαδιακού που πέρυσι ψηφίσατε οι περισσότερες ομάδες να παραμείνει στην κατηγορία. Αυτού, ναι. Θα τιμωρηθεί κανείς για τις μπουνιές ή όπως λέει σωστά ο φίλος ο Γρηγόρης, δυσφήμιση είναι μόνο ο Ηρακλής για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα μου πεις εσύ Γιώργο και εσύ Γρηγόρη, αν πιάσουμε όλα όσα έχουν γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο από το 11 και μετά, το μόνο που δεν δυσφημεί είναι εκείνο το παλιόχαρτο που δεν αποδείχθηκε και ποτέ. Το μόνο που δεν δυσφημεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλα τα υπόλοιπα το δυσφημούν. Να καλέσουμε το Σταμάτη. Okay. Να σε καλά. 11-22, 8 και 33. Οπότε επειδή πρέπει να δώσω σκυτάλι γρήγορα, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή ώρα για μπλε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, με την εκπομπή μας 7 με 8. Ακολουθεί το ντουέτο με Γιάννη Γιαννούλη και Σταύρο Κόλκα στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Σκυτάλη σε Σταύρο και Γιάννη και στο Σταμάτη και σε όλα που υπάρχουν στο πρόγραμμα του Λίμπερο κανονικά. Καλό βράδυ.